from Olympiacos and today. This is same player, same team, same coach. And this is the truth. This is that's the Park and this is Park. He was in the start, if you remember very good. Pelkas here come as a 20 players. Players number 20, young players who can be maybe Mr. King is also. Now they are two in the front. So if you think that now they are like in there or for Tunis and they can decide some games, you are wrong. They can be one day. But if you think they are now, you are wrong. Of course, it's responsibility mine and the players and the clubs. Αισθάνομαι τόσο απογοητευμένος και τόσο θυμωμένος όσο αισθάνομαι σήμερα. Γι' αυτό και πρέπει να μπορώ να εξηγήσω και εγώ το τι συνέβη στο μυαλό των ποδοσφαιριστών και το πέρα από αυτή την αποφή να είχαν κάνει και τις συζητήσεις τις προηγούμενες μέρες ότι δεν έπρεπε να έχουν καμία δικαιολογία για όσα συνέβη να παρουσιαστούν αυτή την πέρα. Το David Clay against the team who is second, who is last in Pacific. Αφήνοντας στην άκρη την ουτοπία σήμερα, αγωνιζόμαστε με μια ομάδα. With the referee who was on our side, I can be honest. Which was positive for us. Now direct when we come back in Thessaloniki we are going hotel, all team by hotel. Not home, the hotel. I will resign from my position. Why do you think that I need to resign? Why? Όταν και στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πίσω στο σκορ, δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε καθόλου ότι με αυτό που βλέπαμε στον αγωνιστικό χώρο μπορεί να μην κερδίσουμε. Η υπεροψία πολλές φορές που μπορεί να δείξει μια μεγάλη ομάδα απέναντι στους μικρούς, αυτό μπορεί να γυρίσει επόμενα εναντίον τους. Αυτό συνέβη και σήμερα. Η συνέχεια για μας είναι πάντα δύσκολη. Το καλό είναι ότι πήραμε λίγο ψυχολογική έτσι, ανάταση απέναντι σε κερδίζοντας ένα μεγάλο αντίπαλο που είναι ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα μου σήμερα έδειξε χαρακτήρα. Μπήκαμε στο αγωνιστικό χώρο να παίξουμε ένα παιχνίδι για μας πάνω απ' όλα. Αν και πετύχαμε νωρίς πίσω στο σκορ, καταφέραμε και γύρισαμε ένα μάτς αρκετά δύσκολο. Θα έλεγα ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα. Σίγουρα δεν έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι θα μπορούσαμε να απειλήσει ουσιαστικά. Δεν κατάφερε να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Τώρα μόνο από κάποια στιγμή θα έλεγα, έτσι όπως πέτυχε και πριν. Εμείς αντιθέτως εκμεταλλευτήκαμε και το σχέδιο σκορ που δημιούργησε ο ΠΑΟΚ στην άμυνα του. Στην αρχή παίξαμε αποκλειστικά, προσπαθήσαμε να διαβάσουμε τον αντίπαλο. Μετά στη συνέχεια βρήκαμε τα κενά της άμυνας και έτσι περάσαμε. Αλλά ενώ το δεν ξέρω τι συμβαίνει. Όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι εκνευρισμένοι. Το ίδιο και ο προπονητής. Πρέπει την επόμενη εβδομάδα να πάρουμε αυτούς τους βαθμούς. Είχαμε πολλές ευκαιρίες σήμερα, αλλά δεν τις τελειώσαμε. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Έπεισε το παιχνίδι σας, αλλά μην ασχολείστε με τις αποφάσεις του διοικητή. Και πόσο θα μείνουν είναι και κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες ας πούμε έχουν δουλέψει με τα παιδιά και βλέπουμε κάποιο βελτίωση πάνω στο κομμάτι. Ωραία. Και ο ορθότερος παράγοντας δεν είναι ο ποδοσφαιριστής και δεν μπορώ να μαρκάρω. Και εκεί τι μπορεί να κάνει ο ποδοσφαιριστής. Άμα δεν μπορεί να μαρκάρει, ξέρει πολύ καλά ότι θα κραδίξει, θα μαρκάρει σκληρά ή κάτι θα κάνει. Αλλά την ερώτηση αυτή δεν μπορώ να την καταλάβω. Μα δεν μπορώ να μαρκάρω, να παίξω πάω και παίζω. Δεν μπορώ να μην έχω κάθε επαφή ή με βάλω. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση. Συνεχίζει να κάνει αυτό που έκανε και στο προηγούμενο παιχνίδι, να μαρκάρει και α είναι φάλο. Ακούστηκε λοιπόν από πλευρά του Ολυμπιακού ότι δεν δέχεται δύο πέναλτι. Εγώ σου και αν φοράνε τα παιχνίδια, πέναλτι δεν έχω δείξει. Γράφει στην εφημερίδα συνάδελφή σα ότι είδε που ξέρει ποδόσφαιρο και τότε ότι ο κ. Παπά προσπάθησε να παίξει 50-50. Το 50-50 δυστυχώ για του συναδέλφου μα έζησε από το 8 λεπτό χάθηκε. Όταν τόσο στο 6 λεπτό όσο και στο 8, δύο πασφανέ θα τα φάουν, ο κ. Παπά είπε παίζεται. Αντίθετα έδωσε αυτό το φάουλ με το οποίο έγινε το 1-1. Και καλά λένε ότι είναι πέναντι, γιατί πριν που τελειώνει την παράβαση ήταν μέσα πριν δεν σημαίνει. Απλά τέτοιες φάσεις τις δίνεις αν τους χώρινε 0-3 για να εξαπαινήσεις ένα φύλακο, όχι για να παιχθεί αγώνας. Εγώ όμως και κόντρα του Τανού, πρέπει να μιλήσω για το σημερινό μάτσι. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον Κοπάς. Φαίνεται από το τόσο πόδι και από το εδώ ύφος, έτσι βλέπετε. Είναι και αυτός εκμενισμένος. Θέλω να πάρεις ανάσες, ξέρεις εσύ. Ναι, θα σχολιάσουμε για τις δηλώσεις του Τούντο, αλλά και τα αγωνιστικά.